Εμείς σε αυτό το ρυθμό θα συνεχίσουμε. Βάλτε και λίγο «Δε με νοιάζει». Ναι, τραγουδάρα. Τα λέει αυτό το όλο. Βέβαια, το «Δε με νοιάζει» είναι... Πόσα τραγούδια λέει. Κοίταξε, λέει... Το, η παράσταση έχει 3, αλλά ο Τόλης λέει 13. Λέει, θέλω να πω τραγουδάει και άλλα τραγούδια που είναι δικά του, εκτός έργου. Βέβαια, και στο δεύτερο μέρος, μεταξύ πρώτου και δεύτερου, και στο τέλος. Ο κόσμος αυτό, σηκώνονται, χορεύουμε κι εμείς. Εμείς εδώ μεταξύ στη σκηνή με τα μπουζούκια προσπαθούμε να είμαστε οι ρόλοι μας. Αλλά τώρα πώς να είσαι ο ρόλος σου. Βγαίνει και λέει ο άνθρωπος γλυκά πονούσε το μαχαίρι και είμαστε όλοι ο καθένας το δικό του σκέφτεται εκείνη την ώρα. Τον πόνο του. Ποιος ρόλος. Και κάτω το ίδιο. Και κάτω το ίδιο, ακριβώς. Ακριβώς. Ωραία. Να σου πω ρε Λορέτα, δείχνεις τόσο δυναμικό κορίτσι που αναρωτιέμαι καμιά φορά γιατί. Συνήθως μένουμε στην εικόνα που βλέπουμε, χωρίς να ψάχνουμε παραπάνω. Είσαι τόσο δυναμική όσο δείχνεις. Πιστεύεις ότι τα έχεις πάει καλά, όχι επαγγελματικά, τα ξέρουμε. Τα έχεις πάει καλά γενικότερα, ούτε μένω στο προσωπικό, σε όλα τα κομμάτια, στη διαδρομή σου. Αισθάνεσαι ότι ελέγχεις και έλεγχες πάντα 100% τη ζωή σου, τα πράγματα, στο πώς θες να πάνε, κλπ. Όχι, έχω περάσει φάσεις που δεν είχα κανένα έλεγχο. Μοιράζεσαι τις ανησυχίες σου ή όταν βλέπεις ότι κάτι δεν με κάποιους που τέλος πάντων εμπιστεύεσαι, χρειάζεσαι να μιλάς σε κάποιους για να ακούς τη γνώμη σου ή θεωρείς ότι μόνη σου θα το παλεύεις και μόνη σου θα αναγνωρίζεις και τα λάθη σου αν γίνονται. Κοίτα, επειδή με το κομμάτι της εμπιστοσύνης έχω ένα θέμα, δεν εμπιστεύομαι εύκολα ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά έχω υπάρξει και είμαι τυχερή, έχω 2-3 ανθρώπους που. Τους εμπιστεύομαι. Μπορεί να μην μοιραστώ κάτι τη στιγμή που συμβαίνει. Εκεί συνήθως είμαι πιο κλειστή. Αλλά μόλις λίγο βγω από το πυρήνα, ας πούμε, της καταιγίδας, σίγουρα θα μοιραστώ. Ναι, θα μιλήσω και θα πάρω και γνώμη. Του κεφαλιού μου θα κάνω. Αλλά είναι καλό να σου λένε οι άνθρωποι που τους εμπιστεύεσαι και σε αγαπάνε πραγματικά κάποια πράγματα. Στα επαγγελματικά είμαι σίγουρα πιο. Έχω τον έλεγχο σίγουρα πολύ περισσότερο από ό,τι στα προσωπικά μου. Στα προσωπικά μου εκεί το χάνω καμιά φορά. Το βρίσκω όμως πάντα. Αυτό είναι καλό. Δεν κρατάει πολύ η φάση που το χάνω. Θα ξαναπαντρευόσουν το Ρέτα. Θα ξαναπαντρευόμουν αν θέλω να πω, δεν είναι κάτι το οποίο το έχεις βάλει σε ένα κουτάκι και λες εγώ αυτό το κομμάτι το δοκίμασα. Πολύ ωραία, έπαιξα και 2 παιδάκια, μια χαρά. Αλλά... Δεν με ενδιαφέρει να ξαναμπω σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να είμαι καλά με τον σύντροφό μου ή και μόνη μου, αναλόγως πώς θα πηγαίνει η ζωή μου. Κοίταξε, σίγουρα το κομμάτι της συντροφικότητας με ενδιαφέρει περισσότερο. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Εννοείται, κανείς δεν θέλει να είναι μόνος. Αυτό σίγουρα. Και δεν το δικαιούται κιόλας. Αν κάτι τέτοιο όμως οδηγούσε σε έναν ακόμα γάμο ή ακόμα και σε ένα ακόμα παιδί, δεν θα έλεγα. Δεν σε φοβίζει, ούτε το βάζει σε κουτάκια. Όχι, αυτό δεν θα το ξανά έκανα. Ξέρεις τι πιστεύω. Επειδή έχω κάνει τα παιδιά μου πριν από 14 χρόνια, σε πολύ μικρή ηλικία. Πιστεύω ότι αν έκανα τώρα ένα τρίτο παιδί, θα ήταν σαν να το κάνω πρώτη φορά. Mm. Γιατί είμαι ένας τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Θα ήταν μια εμπειρία που θα την ζούσα τελείως διαφορετικά. Οπότε, ναι, θα το ξανά έκανα αν υπήρχαν. Μια και το ανέφερες ότι έκανες τα παιδιά σου σε πολύ μικρή ηλικία. Πράγματι, ήσουν ένα πολύ μικρό. Εγώ πάλι σε θυμάμαι εδώ που έπαιζε ένα σύριαλ εδώ και είχε έρθει να μου μιλήσει όταν είχα πρωτοέρθει 15 χρόνια. Στο δεύτερο παιδί. Και ήσουν έγκυο στο δεύτερο. Μπράβο. Mm. Και σκεφτόμουν εγώ από μέσα μου. Λέω αυτό μικρό κορίτσι και κάνει τη μία γέννα πίσω από την άλλη. Μπράβο. Μπράβο. Και δουλεύει. Ναι. Γύρναμε λίγο για εκείνη την εποχή. Γιατί ήθελες να ξεκινήσεις για την εποχή που ζούμε τόσο μικρή οικογένεια. Δεν το είχα ηλικιακά. Κοίταξε, δεν το είχα σχεδιάσει. Ήταν κάτι που προέκυψε. Δεν ήταν δηλαδή αυτό που ήθελες. Δηλαδή κάποια παιδιά μεγαλώνουν και λένε ονειρεύομαι να κάνω οικογένεια. Ονειρεύομαι να βρεθώ στη τηλεόραση. Ονειρεύομαι να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο. Θα σου πω. Γιατί έκανες δύο, κατάλαβες. Δεν έκανες ένα να πεις. Ένα. Όχι, ήθελες να κάνεις οικογένεια. Θα σου πω. Ήθελα να κάνω οικογένεια και ήθελα να κάνω παιδιά, αλλά επειδή τώρα προέκυψαν και σε πολύ μικρή ηλικία, δεν είχα προλάβει ακόμα να μπω στη διαδικασία του να το σκέφτομαι. Δηλαδή, δεν είμαι από τα κοριτσάκια που από τα 15 σκέφτομαι να κάνω παιδιά. Πού να το σκεφτόσουν, δηλαδή. Φαντάσου. αλλά όταν μου συνέβη, ένιωσα τόσο ότι. Ήμουν τόσο σίγουρη ότι αυτό είναι να κάνω αυτή τη στιγμή. Ότι για μένα, για τη δική μου τη ζωή, για τη δική μου την προσωπικότητα, για τη δική μου το χαρακτήρα. Αυτός είναι ο δρόμος. Να κάνω τα παιδιά μου τώρα. Είμαι τόσο σίγουρη που δεν μπήκα ποτέ σε διαδικασία να σκεφτώ. Όχι, είμαι μικρή, όχι δουλειά. Καθόλου δεν το σκέφτηκα. Τα παιδιά τώρα που καταλαβαίνουν ότι έχουν μια όμορφη, μικρή, έτσι, τραβηχτική μανούλα, τους αρέσει αυτό ή αισθάνονται ότι
Μη πολύ άξιο σχολείο, γιατί εντάξει, μπαίνει στο σχολείο και όλοι κοιτάνε εσένα. Καλά, δεν ξέρω αν μπαίνω στο σχολείο και όλοι κοιτάνε εμένα, αλλά. Ό,τι δεν κοιτάνε. Δεν ξέρω. Δηλαδή σήμερα μπήκε σε αυτό το πλατό. Πες ότι δεν σε ξέρει κανείς μας και έμπαινε μέσα. Δεν θα γυρνάγαμε να σε κοιτάζαμε. Μπαίνει ένας άνθρωπος. Δεν θα γυρίζει να το κοιτάξει. Άνθρωπος. Μπαίνουν πολλοί άνθρωποι. Βλέπει κανείς να γυρνάει να κοιτάζει. Κοιτάμε όταν, όταν σε αυτό το πλατό το βλέμμα να κοιτάξει. Ελένη, έχουν εσένα να κοιτάνε όλη μέρα. Αυτά τώρα πάνε να μην κουκλάμε. Θα σε πάω από την άλλη πλευρά, μπαίνουμε, όλοι μαζί. Εμείς μπαίνουμε και λένε, α, να, και η Ντορέτα. Δεν έχουν, δεν τους εντυπωσιάζει τίποτα. Πού τα λες. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Έχω χαιρετήσει όλους από κοντά πριν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πολύ ωραία, είναι ωραία. Εσύ που έχεις κάνει τόσα πράγματα διαφορετικά στην τηλεόραση. Ναι. Ποιο θα ήθελες να ξανακάνεις ή κάτι καινούργιο θα ήθελες να δοκιμάσεις πια. Πιστεύω ότι τώρα θα κάνουμε κάτι καινούργιο. Δηλαδή... Άρα υπάρχει κάτι. Δεν... Εγώ το ρώτησα γενικά. Δεν υπάρχει ότι κάτι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Πιστεύω ότι έτσι αισθάνομαι, έτσι έχω ένα ενστικτό. Ότι κάτι λίγο διαφορετικό πάλι. Αχ, που κάτι κατάλαβα άλλο εγώ. Τι κατάλαβες. Κάτι συζητάς. Δεν θες να το πεις. Συζητάω διάφορα πράγματα. Κάτι που σε ενδιαφέρει. Συζητάω διάφορα πράγματα που με ενδιαφέρουν. Αλλιώς δεν θα τα συζητήσω. Και έτσι έχω ένα ένστικτο ότι θα είναι πάλι κάτι λίγο διαφορετικό. Εντελώς. Ό,τι άλλο... Όχι εντελώς, δεν θα είναι και η μέρα με τη νύχτα. Θα είναι και σούρουπο. Late night. Γιατί όχι, δεν το λέω σε σχέση με το χρόνο. Θα είναι κάτι, θα έχει λίγο μια διαφορά. Μου αρέσει τα διαφορετικά πράγματα, έτσι να πειραματίζομαι. Σ' αρέσει να δοκιμάζω διαφορετικά πράγματα. Θα μου πεις κούκλα μου κάτι να καταλήξει κάπου. Δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται, και εγώ αυτό πιστεύω. Πρέπει να δοκιμάζουμε. Μπορεί να. Και εκεί που θα αισθανθείς καλά. Κάπου θα καταλήξουμε, ναι. Ναι, τώρα. Τι να ρωτήσω. Έχει κάτι από άλλα που σου άρεσαν. Ένα μίξ πραγμάτων. Από δηλαδή θα ήθελα να είναι ένα μίξ πραγμάτων. Δεν ξέρω αν θα προκύψει κάτι. Ας την αφήσουμε. Εντάξει. Την έχουμε στριμώξει πολύ και είμαστε καλά παιδιά. Εντάξει, με ό,τι θέλετε. Εγώ δεν ήξερα κάτι, έτσι στο είπα. Όχι, ναι. Αλλά τώρα κατάλαβα.